Τι έχουμε τώρα να διδαχθούμε από για αυτή την κατάσταση. Βλέπουμε έναν απλοϊκό άνθρωπο να ελέγχει αυτή την ασέβεια χωρίς να φοβείται τίποτα. Να δικηρύσει ότι είναι πλάνη. Ότι δεν είναι κάτι σωστό. Και βλέπουμε τη σήμερα ημέρα όλα αυτά τα πράγματα να μισθέτονται. Βλέπουμε στις προσευχές με όλες τις θρησκείες εκεί στην Ασίζη της Ιταλίας να πηγαίνουν και να προσεύχονται όλες οι θρησκείες και οι λεγόμενοι Ορθόδοξοι μαζί. Χωρίς να γίνεται αυτός ο διαχωρισμός. Αυτός δεν ήθελε αυτή τη μίξη. Δεν ήθελε να μπει στο τζαμί. Δεν ήθελε να γίνει Τούρκος. Ούτε να λέγεται Τούρκος. Αντιτάχθη με ποιότητα σε αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα διδακτικό και ένα πράγμα αξιοθαύμαστο. Και είναι διδακτικό για μας και για εσάς και για όλους μας. Γιατί είμαστε σε μια επικίνδυνη εποχή. Οδηγούμεθα σε πανθρησκεία. Όπως λέμε παγκοσμιοποίηση και όλα τα άλλα, οδηγούμεθα και σε πανθρησκεία. Γι' αυτό λοιπόν ακούγονται από πατριαρχικά χείλη φράσεις ανάρμοστες με το Ευαγγέλιο. Χειρίζει και λέει ότι το Θείο θέλημα λέει συναντάται σε κάθε θρησκεία. Φράσεις του Πατριάρχου είναι αυτές. Το Θείο θέλημα συναντάται σε κάθε θρησκεία. Και ότι όλες οι θρησκείες είναι οδοί σωτηρίας. Πράγματα φοβερά. Βλασφημίες κατά του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά τα πράγματα άμα τα παλιεξετάσει κανείς κρίνει ότι ήταν μάτιο που κατέβηκε ο Χριστός και κήρυξε εδώ. Γιατί να κηρύξει. Και τι είπε, ήθελα λέει να μαρτυρήσω την αληθεία. Την αλήθεια είπε να πει ο Χριστός. Εκήρυξε κάποια τέτοια αλήθεια. Είπε στους Σαδουκαίους, καλά πιστεύετε ότι πιστεύετε, καλά καθίστε αυτού που είσαστε. Όχι, τους είπα ότι πλανάστε. Στους Φαρισαίους τους σύλλεξε, τους είπα ότι πλανάστε. Και τους είπε δείχνει ένα σωστό. Και κάθε λοιπόν Απόστολος και απόγονος των Αποστόλων, αυτό είναι το έργο το οποίο έχει να κάνει. Να καρτηριάζει την πλάνη και να υποδεικνύει την αλήθεια. Αυτό δυστυχώς τώρα δεν γίνεται αγαπητοί. Και είναι όσο σκέφτομαι αυτές τις λέξεις που σας είπα νωρίτερα, ότι λέει κάθε θρησκεία είναι οδός σωτηρίας, δεν προς τι να ευαγγελιστούμε τότε οι Απόστολοι. Γιατί τα ποδαράκια τους να βγάλουν νερό και να γυρίζουν από εδώ και από εκεί και να κυρίσουν τι να κυρίσουν, εφόσον όλοι σώζονται. Με τη δική τους θρησκεία σώζονται. Είναι οδός σωτηρίας κάθε θρησκεία. Προς τι να το κάνουμε αυτό. Και δώσονται συμφωνή με τους Αποστόλους και με τον Απόστολο Ανδρέα που ήταν ο πρώτος ο οποίος εκλέγησε τον πατριαρχικό θρόνο. Γιατί κάθεται σε αυτή τη θέση. Αλλά μόνο αυτός γιατί κάθεται αυτή τη θέση. Γιατί τον ανέχονται και οι υπόλοιποι. Αυτό είναι που σου γαλβανίζει την διάνοια. Ακούτε Άγιοι Αρχιερείς, οι υπόλοιποι, οι λεγόμενοι ευλαβείς. Αυτές τις βλάσφημες φράσεις. Ακούτε και μαθαίνετε ότι τους έστειλε τώρα τελευταίος γράμμα στο Ραμαζάνι τους και τους είπε να είναι ευλογημένη η εορτή τους. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν ο Θεός να ευλογεί αυτά τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει. Να είναι ευλογημένοι ο Αρτήμιος και απευθυνόμενος προς τους υπολείπους, λέει τώρα εσύ λέει όσοι κατά αυτή την περίοδο λέει ενισέψατε και προσευχηθήκατε και ελεήσατε να περιμένετε σήμερα τον ουράνιο λέει προς αποδοσία, θα τους πληρώσει ο Θεός για αυτό το οποίο κάνετε. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει ότι η παρθενία των αιρετικών είναι πορνεία και εδώ ο Πατριάρχης λέει ότι θα έχουν και το μισθό τους που νηστεύσανε οι μουσουλμάνοι και ελεήσανε και προσευχηθήκανε. Μέσα στην πλάνη ευρισκόμενοι. Όταν κάνεις κάτι μέσα στην πλάνη δεν μετράει με τίποτα γιατί τρέχεις έξω του σταδίου. Και είπε και αυτή της ούστε φαμούντε λέει ο Απόστολος Παύλος εάν του είναι ο νήμος αυγήσει. Όλα αυτά είναι γνωστά αγαπητοί μου. Με τα σύγχρονα μέσα, με αυτά τα κομπιούτερ και με όλα αυτά τα πράγματα έχουν κοινοποιηθεί. Είναι γνωστά πλέον σε εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται.
και θα πρέπει να καθορίσουν τη στάση τους. Θα πρέπει να χάσουν τον ύπνο τους όταν έχουν ένα τέτοιο πατριάρχη και λέει τέτοιες κουβέντες. Θα πρέπει να χάσουν τον ύπνο τους. Δεν αρκεί μόνο ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτά. Τον έχεις και τον προσκυνάς. Και εκεί που προσκυνάς, αυτός είναι η κεφαλή σου. Και ό,τι είναι η κεφαλή είναι και το υπόλοιπο σώμα. Πρέπει να διαφοροποιηθείς. Πρέπει να αποτυχιστείς. Αυτή είναι η λύση των Αγίων Πατέρων. Αυτός είναι ο δρόμος που υποδεικνύεται από αυτόν τον απλό άνθρωπο το σημερινό. Που δεν ήταν ούτε θεολόγος, ούτε πανεπιστήμονας, ούτε τίποτα. Αλλά είναι Άγιος όμως της Εκκλησίας μας. Και ήξερε αυτός ο λιγογράμματος άνθρωπος, ο απλοϊκός άνθρωπος, ότι δεν πρέπει να αρνηθεί την πίστη την οποία είχε. Τώρα αυτά τα πράγματα έχουν σβήσει. Δεν υπάρχουν μανάδες να μεταδώσουν αυτό, να καλοχίσουν και να μεταδώσουν αυτό, το αμετάθετο της πίστης. Γι' αυτό έχουμε και τα δράματα. Ο ένας παντρεύεται Λατίνα, ο άλλος παντρεύεται Προτεστάντισσα, ο άλλος παντρεύεται μεικτούς γάμους, μύρδε μύρδη. Τι παίρνεις, πού πας, ξέρεις ότι δεν επιτρέπεται αυτό, ότι αυτό είναι ανευλόγητο. Και υπάρχουν και εκκλησίες που τους στεφανώνουν. Και εδώ έχουν γίνει αυτά. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Μάλιστα κάποτε ερωτώμενος, όταν ήταν Αλεξανδροπόλεως ο Θεσσαλονίκης, τώρα που είναι ο Ανδήμος, τον εράτησαν αν έχουν μυστήρια οι παπικοί. Λέει έκυρα μυστήρια, λέει, εφόσον κάνουμε, λέει, γάμους, του λέει αναγνωρίζουμε τα μυστήρια τους, αναγνωρίζουμε ότι είναι βαπτισμένοι. Γιατί όταν δεν είναι βαπτισμένος κανείς, το βάπτισμα είναι η θύρα των μυστήριων. Πού θα βάλεις να σταθεί το στεφάνι εφόσον δεν άνοιξε η πόρτα, έξω από την πόρτα είναι. Πού θα το βάλεις να σταθεί το στεφάνι. Πρέπει πρώτα να βαπτιστεί. Έτσι δέχονται τους αιρετικούς, έτσι δέχεται η Εκκλησία. Όχι από σιωπά. Και απ' την άλλη έχουν την υποκρισία να καταλαβαίνουν τη χειροτονία των παλαιμορφωτών. Αυτό τους μάρανε. Βαπέ της υποκρισίας. Όλους τους δαίμονες που τους έχετε μαζέψει και συλλειτουργείτε μαζί τους. Αυτά δεν τα κοιτάτε. Πού είναι η ευαισθησία σας αυτά. Σε αυτά τα λόγια που τώρα ακούσατε και δεν διαψεύδετε. Και είναι καταγεγραμμένα. Και πότε τα είπε και πού τα είπε. Τα ακούτε. Και αν δεν τα ακούτε τώρα. Τι κάνετε, πώς ανησυχάζετε μετά από αυτή την κατάσταση. Πώς ηρεμείτε, πώς μπορείτε να λέγεστε ορθόδοξοι. Και έρχεται και τρέχονται εκεί, στην κάθε πόλη που είναι να του κάνουν υποδοχές. Και προσκαλείται και ο άλλος στην πόλη να μην χάσει το πίμνιο, την πατριαρχική ευλογία. Τι είναι αυτή η πατριαρχική ευλογία, τι είναι ο πατριάρχης, δεν είναι δεσπότηση. Εσύ δεν είσαι δεσπότη, δεν ευλογήσει ο πίμνιος. Θα φέρει η άλλη εκεί πέρα από στο ποινό που γίνει και ευλογεί αυτός. Και ιδίως με την αίρεση που κουβαλάει απάνω του. Που δεν ξέρω τι του έχει μείνει μέσα αυτό από ορθοδοξία. Δυστυχώς σε αυτή τη μαύρη κατάσταση αγαπητοί μου βρισκόμαστε. Και εδώ και στην πόλη μας επικροτείται αυτή η γραμμή. Κηρύγματα τέτοια να ξυπνήσουν το λαό. Τι επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, ποιο βλάπτει και ποιο σώζει, δεν γίνονται. Ισοπαίδωση γίνονται σε όλα. Χαλαρότητα γίνεται σε όλα. Πήγαινε να εξομολογηθείς και να εκκληρώνεις οτιδήποτε και να έχεις. Έχουμε πληροφορική καταστάσεις τέτοιες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συζούν. Εξομολογούνται, πάνε και κοινωνάνε. Ας δεν πάνε. Νηστεία, τίποτα. Και εμείς που το λέμε τώρα να μας σχολιάσουμε αρνητικά. Τίποτα, 6 ώρες άμα δεν έχεις πάει μπορεί να μετακοινωνήσεις. Ούτε αντιβίωση να ήταν. Σε αυτά τα χάλια έχουμε φτάσει. Και ποια τα αποτελέσματα αυτής της συγκεκριμένης μεταλήψεως, εγώ αυτό μπορώ. Και με τους αγιορείτες και με όλους. Ποια είναι τα αποτελέσματα. Εφόσον μένεις στον Χριστό μέσα σου και φωτίζεις και αγιάζεις και γίνεσαι φωτόμορφο τέχνα της Εκκλησίας και όλα αυτά τα πράγματα, μετά τι κάνεις. Μήπως παίρνεις ναρκωτικό, ή το παίρνεις αναξίως όπως και άλλες φορές έχουμε τονίσει, ή το μυστήριο δεν ενεργεί. Τώρα αν δεν ενεργεί το μυστήριο βρες τους λόγους. Δεν έχει σημασία αν λέγεσαι γιορίτης ή οτιδήποτε άλλο λέγεσαι, οποιοδήποτε τίτλο θα μην κανέσεις. Ή αν λέγεσαι συντηρητικός, επίσκοπος, ευλαβής, χωρίς σκάνδαλο, χωρίς όλα αυτά βέβαια τα αναγνωρίζουν. Αλλά χρειάζεται και η Ορθοδοξία, η οποία κάνεται
και δεν θα πρέπει να επισυχάζουν, να δίνουν ύπνο τους βλεφάριστους. Να μην δίνουν ύπνο στους βλεφάριστους, εφόσον βλέπουν ότι αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή χάνεται. Δεν είναι περιττή αυτή η λέξη στην οποία γράφει το Ευαγγέλιο. Ερχόν άρα ο Υιός του ανθρώπου ευρύσει την πίστη. Όταν κάτι λέει κατά τη Δευτέρα Παρουσία, την πίστη την Ορθόδοξη να τη βρει. Είναι προφητικό αυτό. Θα τη βρει, γιατί όλα είναι ίδια. Όλα σώζουνε, ο ίδιος Θεός είναι σε παντού. Δεν είναι ο ίδιος Θεός παντού. Τριαδικό Θεό μόνο η Ορθοδοξία έχει. Δεν έχει κανένας άλλος Θεό τριαδικό. Μα πιστεύουμε, τι πιστεύουμε. Ανάπηρο Θεό δεν είναι εκτός ο ανάπηρος ο Θεός. Ο ανάπηρος Θεός έχει ανάγκη θεραπείας. Πώς θα μπορέσει να σώσει ο ανάπηρος Θεός, ο άρρωστος Θεός. Μα πιστεύουν εκείνο, δεν πιστεύουν τ' άλλο. Τι πάνε να πει αν πιστεύουν εκείνο. Θα το πιστέψεις όλο αν θέλει να λέγεσαι Ορθόδοξος. Ο το βραχή λέει ανατρέξας, λέει Άγιος Χρυσόστομος, το παντίνι μένεται. Έδωσε σε ένα δάκτυλο, πάει, δεν είναι άπειρος ο άνθρωπος, είναι μετά ανάπηρος. Ας μην είπε ένα δάκτυλο. Ανάπηρος λέγεται. Λοιπόν, δεν μπορεί να χωρίσει τίποτα από τον Χριστό. Δεν μπορεί να τον επιστρέψει χωρίς πόδια ή χωρίς χέρια ή χωρίς παλάμη. Θα τον επιστρέψει όπως του παραδόθηκε από τους Αγίους Αποστόλους. Μιλούν καμιά φορά για την Αποστολική Διαδοχή τη δική μας. Έχουν βγάλει ένα φρούτο, αν έχουν Αποστολική Διαδοχή. Δες και πήγαμε σε κανένα καρναβάλι και είδαμε εκεί την αμφίεση και φορέσαμε και εμείς μια αμφίεση παπαδίστικη και γίναμε παπάδες και αρχιερείς. Έχουν μια Αποστολική Διαδοχή από τους Ρώσους της Διασποράς. Αρχιερείς της αδελφήκαν εκεί λόγω του καθεστώτος ή αυτοί οι αρχιερείς από τους πήραμε ιεροσύνη και αρχιεροσύνη και όλα αυτά. Και η δε λεγόμενη Αποστολική Διαδοχή, τι σημαίνει για να μαθαίνετε γι' αυτό, είναι ότι πρέπει να έχουμε καταγωγή, ιστορική καταγωγή, από τους Αγίους Αποστόλους. Δηλαδή χειροτόνησε ο Απόστολος Πέτρος, τον άνθρωπο, τον Βήτρο, τον Γάμα, τον Δεύτερο, συνέχεια, ανά τους αιώνες. Ατρούν δηλαδή την αρχιεροσύνη από πού την ατρούν. Αν πάρεις δηλαδή ο πλησοπατός, πας, θα πέσει στην αγκαλιά του υπερόου της Ιών, στην αγκαλιά των Αγίων Αποστόλων. Αν κάνεις αυτή την προσταόπιστη ιστορική ανθρωπή. Αυτό το πράγμα δεν είναι αρκεί μόνο να έχουμε μια καταγωγή τέτοια. Τέτοια καταγωγή ενδέχεται να επικαλούνται και οι Λατίνοι. Δεν σώζει μόνο αυτή η καταγωγή. Αυτό οφείλεται στην ιστορία του πράγματος. Χρειάζεται και κάτι άλλο. Έχει δύο πυλώνες η λεγόμενη Αποστολική Διαδοχή που την τονίζουν και την παρατονίζουν. Έχει και κάποιον άλλο πυλώνα. Να κουβαλάς και την Αποστολική Διδαχή. Την Αποστολική Διδαχή την κουβαλάς. Δεν την κουβαλάς. Την έχεις απεμπολίσει. Λέει με τα μία και δευτέρα μου θεσία κορετού. Το έχεις φράξει τα παλιά στα παπούτσια ή δεν το έχεις φράξει. Τι συνεχίζεις 60 χρόνια και 70 χρόνια διαλόγους. Σε ηλικιακά μέρη για παρατέρηση πηγαίνεις. Πού πηγαίνεις. Ο Απόστολος Ιωάννης, ο θεολόγος, ο μαθητής της αγάπης, όχι του μίσους, δεν ήταν σκληρός, ήταν σκληρός όμως. Πέρασε λέει από ένα λουτρό και ήθελε να μπει μέσα με τη συνοδεία του. Και του λένε μέσα είναι ο Κύριος, λέει ο αιρετικός. Άπαπαπαπα λέει να φύγουμε. Να φύγουμε γιατί κάτω από πίσω από έναν αιρετικό, απάνω από ένα αιρετικό λέει υπάρχει η ορχή του Θεού και δεν ξέρουμε πάνω να ξεσπάσει. Μήπως και εμείς λέει συναπολεστούμε με τον Κύριο. Και σηκώθηκε και δεν πήγε ούτε στο λουτρό με τον αιρετικό. Και τώρα τους βάζουν στην εκκλησία. Κρατήσανε τίποτα από Αποστολική Διαδοχή. Ούτε βλέπουν αυτά κανένα. Ήταν ποτενά τον Άγιο με τον Άγιο Αθανάσιο χέρι-χέρι. Όπως πηγαίνουμε αυτοί με τον Πάπα. Τι είναι ο Πάπας. Αφού έχουμε μάρτυρες από τον Παπισμό. Έχουμε μάρτυρες από τον Παπισμό. Και στα Γιονόρα και στην Κύπρο και παντού. Πώς είναι δυνατόν αυτή να είναι θεσία και να είναι εκκλησία αυτή. Για την οποία λέει ο Ιγνάτιος ότι όποιος δεν δέχεται λέει στην εκκλησία του Παπικούς έχει ανάγκη από ψυχίατρο. Να πάνε και άλλοι οι πατέρες στο ψυχίατρο. Δεν τρέπεσαι που λες
γνωρίζει αυτά. Είναι άλλος ομολογητής ο οποίος λέει, αν συγκαταβείτε ελατίνης, Χριστός ημάς ουδέποτε λύσει. Άγιοι δεν είπαν αυτά. Δεν τα γράφει το Πεζαμίες ούτε το Ρωμάτο. Γιατί δεν τα ακούτε αυτά, τι διαβάζετε. Από όλα αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν απλοϊκούς ανθρώπους να κινούνται αίματος για την πίστη. Αυτό το δίδαγμα παίρνουμε από αυτόν τον Άγιο. Και εύχομαι να βγει κάποιο ωφέλη έξω σαν να ακούσαμε σήμερα. Αμήν.